Θα πάμε σε αυτό που μονοπόλησε το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε στο Survivor. Και ο πρωταγωνιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ποικιλοτρόπος θα τολμούσα να πω. Μπορεί να μην κέρδιζε στους θύβους, γιατί ήταν και αυτή τη βδομάδα παλτό, όπως λέει και ο ίδιος. Χαλιά. Αυτός από μαλλί. Από μαλλί, από κορμί και από κάλος. Από κάλος είναι δυνατός. Αλλά από αγώνες... Πάμε να τα δούμε όλα αυτά σε ένα βίντεο. Διαχειρός Έλληνας Καταχανά, παρακαλώ. Το χεράκι. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος για άλλη μια εβδομάδα παραμένει στο Survivor All Star και προσπαθεί να βρει ποια κουπ-σκουπ του πάει καλύτερα, ώστε να τον βοηθήσει στις νίκες και να πάψει να είναι το παλτό της ομάδας. Παιδιά, ο άνθρωπος έχει αστράψει από την ώρα που τον προσέχει, ρε. Έχει αστράψει. Σταματήστε να ζηλεύετε. Λάμπης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ζηλεύετε, ρε, μη ζηλεύετε. Να σου πω κάτι. Ποια τυχερή θα σε πάρει να πηγαίνετε μαζί για πράγματα. Πια. Υπάρχουν πολλές στοιχείες. Η αλήθεια είναι ότι. Είναι φορανταντζή. Μου αρέσει με μακρυμένη. Έλα, ρε, μ' άρεσε. Σου πηγαίνει. Το πήραμε και το κομπλιμέντο από τη Ρία. Άντε, το είπα. Πάμε για μαλλί. Κάτσε καλά. Άστο. Από την top κομμότρια Ρία. Τέλεια η κουπ-σκουπ. Κάθε εβδομάδα θα κάνω και άλλο look τώρα για να μην βαριόμαστε. Μεθαύριο ράστα, μετά τζίβες. Πάμε. Αλλάζουν πολλά πράγματα με σένα εδώ στο Survivor. Δεν την περίμενα αυτή την πλευρά αλλαγή. Σου. Δηλαδή, κορίτσια. Κλέβουνε το εσώρουχό σου. Βάζει και κοτσιδάκια. Τι γνώμη θα έχει ο κόσμος ο οποίος σε στηρίζει εκεί έξω, οι δικοί σου άνθρωποι. Περιμένα να δουν έναν Κωνσταντίνο που όντως δεν τον είχα δείξει στο προηγούμενο Survivor και ήρθε η στιγμή να δείξω ποιος ακριβώς είμαι, ξεκινώντας πάντα τα κοτσιδάκια. Πάλι δεν έφερα νίκη εγώ σήμερα, εντωμεταξύ. Είναι η εβδομάδα που έχω ντυθεί πάλι παλτό. Βάζω το παλτό μου και πάω στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, πρέπει κι εγώ να καλυτερέψω λίγο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κερδίζουν άλλοι και εγώ δεν φαίνομαι τώρα. Πρέπει να ανέβω λίγο. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Δεν είναι μόνο να κερδίζει η ομάδα, πρέπει να κερδίσω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά, ο γόης της παραλίας του Άγιου Δομήνικου την εβδομάδα που πέρασε απασχόλησε και για ένα ακόμα θέμα. Για τις κρυφές εξορμήσεις του αργά το βράδυ μαζί με τη Μαργιαλένα Ρουμελιώτη. Πού πηγαίνουν οι δύο παίχτες? Έχω παρατηρήσει αρκετές φορές πως κάποιοι συμπαίχτες σηκώνονται, φεύγουν, άλλοι γυρνάνε λίγο πιο γρήγορα, άλλοι καθυστερούν περισσότερο. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι πάνε για το 1 ή το 2. Στο παρελθόν είχαν πει ότι εγώ και ο Ηλίας φεύγουμε κάποιες ώρες και πηγαίνουμε πιο εκεί. Βλέπουμε πλέον ότι γίνεται ξεκάθαρα και από άλλα άτομα. Δεν έχει πει κανείς τίποτα γι' αυτό. Όταν φεύγει ο Βασάλος με τη Μαργιαλένα και τα λένε που ήμασταν όλοι μαζί παρέα και ξαφνικά τους βλέπεις ότι τα λένε οι δυο τους πιο πολύ, δεν έχει πει κανείς κάτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται σε αυτήν την ομάδα. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φαίνεται να μην αντέχει και πολλές συμπεριφορές των συμπαικτών του και ιδιαίτερα αυτοί του σώζοντα παλές τροχάρου. Πήγαμε στη ζούγκλα να μαζέψουμε καρύδες και εκεί που έχουμε πιάσει μια κουβέντα, βλέπω τον Γκρις, τη Μελίνα να αρχίσουν να ανοίγουν καρύδες. Έχουν φύγει από την κουβέντα. Και κάνουν αυτό. Και καθώς τις ανοίγουν, τις τρώνε κιόλας. Εδώ πέρα έχουμε ένα κυνήγι της γλυκιάς καρύδας. Δηλαδή, όποιος τη βρει, την τρώει εκείνη την ώρα. Είναι σαν χρυσάφι. Κωνσταντίνε, χωρίς πλάκα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, πόσα αυγά τρως? Τρώω 10 το πρωί και 10 το βράδυ. Όντως. Αλλά χωρίς κρόκους. Ασπράδια. Ασπράδια, 2 κρόκους το πρωί, 2 το βράδυ, 4 κρόκους. Αυτό είναι ποτοκτονία. Αφέμαξη στα κοτέτσια. Κάνω κανονική. Δεν κάνει και τίποτα σωστό, τα κάνει όλα λάθος. Ή θα πετάει τα νερά μέσα στην καλύβα από την οροφή. Ή θα ρίχνει κάτι καρύδες μπροστά μας και θα μαζεύονται μύγες. Ή θα φοδεύει δίπλα από την καλύβα, θα βρωμάει εκεί πέρα. Μήπως τι. Δεν είναι, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση με το Survivor και με το Σόζον, αλήθεια. Πάντως, να σας πω κάτι που μου προκαλεί ένα ερωτηματικό. Γιατί η παραγωγή επέλεξε να δείξει αυτό το πλάνο που φεύγουν οι δύο άνθρωποι από την καλύβα, την ώρα μάλιστα που όλοι οι υπόλοιποι είναι μπροστά? Ναι. Και σκέφτομαι, μήπως περίμεναν ότι αυτό θα ανάψει λίγο τα αίματα, θα φέρει αντιδράσεις. Θα προκαλούσε αντιδράσεις. Ναι, εντωμεταξύ είναι λίγο ξύπνη, παιδιά, τους βλέπουν που φεύγουν. Κοίτα, παιδιά, ψάχνει η παραγωγή να βγάλει κάτι τώρα για να βγει το επεισόδιο. Τώρα την ψήφισε. Ψήφισε, εντελώς. Ναι, είναι λίγο κακό αυτό όμως. Δηλαδή αυτό μπορεί να διήρκησε κανονικά 1-2 λεπτά. Μπορεί να μην είχε διάρκεια πάρα πολύ μεγάλη. Εκεί τώρα για να έχουν πέσει για ύπνο οι άλλοι στην επιστροφή δεν διήρκησε 2 λεπτά μόνο. Δεν αλλά όπως και να έχει. Ναι, βέβαια το μπροστά του είναι σχετικό. Γιατί εμείς εδώ βλέπουμε, αλλά εκεί είναι επίσης σκοτάδι.
Δεν βλέπουν ότι κάποιο σηκώνεται και φεύγει. Παιδιά, οι μισοί μπορεί να κοιμούνται, μπορεί να είναι κουρασμένοι, δεν δίνουν σημασία. Εμείς βλέπουμε τώρα μετά. Αφού η Μελίνα του είδε, του λέει φεύγουν οι δύο παίκτες. Είδατε ότι μόνο η Μελίνα του είδε. Έχει φωτιά. Ναι, γιατί η Μελίνα έκανε γερμανικό. Και ο Ηλίας, παιδιά, και ο Ηλίας υποτιθέμουν και άλλοι δύο λένε. Να, εντάξει, παιδιά, ναι, οκ. Δεν ξέρει γιατί μπορεί να. Δεν είναι φυσιολογικό το βράδυ δύο άτομα μαζί να φύγουν. Αυτό λέμε. Και γιατί να το δείξει, δηλαδή. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Γιατί, γιατί όταν έχει ένα τέτοιο πλάνο είναι θησαυρό για την παραγωγή. Βλέπει δύο άτομα να φεύγουν στη ζούγκλα. Ναι, το ερώτημα είναι γιατί δεν αντιδρούν οι άλλοι παίκτες. Αυτό λέμε. Έφυγαν μπροστά του, δεν έφυγαν. Πήρε δύο αντιδράσει. Πήρε τη Μελίνα και του Ηλία, ο οποίο είπε ότι φεύγουν και άλλοι παίκτες και δεν μιλάει κανεί. Αν θυμάστε και η Ασημίνα με τη Δαλάκα. Που έφυγαν μέρα μεσημέρι μπροστά στους παίκτες. Τρώγαν τα σαλάχια και φύγανε στην παραλία. Δηλαδή το ότι φύγανε κάποιοι μπροστά δεν είναι λίγο. Ο Μπάρτζης δεν είναι σε αυτή την ομάδα. Όχι. Αν ήταν να μαθαίναμε τι πάλι να κάνουν. Μήπως η Μαργιαλένα, παιδιά, ήθελε κάτι να πάει να κάνει μέσα στο δάσος και να φοβόταν το κορίτσι να πάει μόνο του και λέει. Πάει να μαζέψει βιλανίδια. Όχι, όχι, μπορεί να πάει, μπορεί να πάει για τη φυσική. Μπορεί να πάει για την ανάγκη της στη φυσική. Με το Βασάλ θα πάει για τη φυσική ανάγκη, θα πάει με ένα κορίτσι. Όχι, μπορεί όντως να φοβόταν γιατί είναι λίγο αγρευτικά τη νύχτα. Δεν θα ήταν δίπλα της, παιδιά, πάει 10 μέτρα παρακάτω. Άρα κάθε βράδυ που πάει να κάνει την ανάγκη της παίρνει το Βασάλ.